που γίνεται η περιφορά. Και βέβαια όλοι μαζί, ενωμένοι στην πλατεία αυτή της πόλεως, προκειμένου να τιμήσουμε τον Άγιο, να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε να δείχνει έλεος στην καθημερινότητά μας, στις ζωές μας, σε ό,τι του ζητάμε και να μας ικανοποιεί τα προσωπηρία αιτήματα, ανακουφίζοντάς μας και από το βάρος της καθημερινότητας. Κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εδώ στη Θεσσαλία πορευόμαστε ενωμένοι σε πολλά επίπεδα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε επιτύχει και τη συνέργεια ακόμα και σε επίπεδο θεσμών που εξαρτώνται πολλές φορές από εκλογές, χάρη στις πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη αλλά και τη συνεργασία των δημάρχων όλων των πόλεων, ασχέτως πολιτικής κομματικής προέλευσης, έχουμε κατορθώσει πολλά. Και αυτό το πνεύμα της ενότητας που χαρακτηρίζει την πολιτική της Θεσσαλίας, νομίζω έχει γίνει ξυλαφυτό και αποτυπώνεται και στο κέντρο, στην Αθήνα. Καλωσορίζουμε όποιον μας έρχεται από την Αθήνα. Τους θεωρούμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τόπο μας. Έχουν ενδεχομένως μεγαλύτερες ευθύνες από ό,τι οι περιφερειακοί άρχοντες. Αλλά έχουμε και εμείς συνάμα την απέτηση να ακούνε τη φωνή μας περισσότερο.